προσπάθεια αυτή θέλουμε συμμάχους όλους τους δημότες. Προσέχουμε το περιβάλλον και δεν σπαταλούμε τους υδάτινους πόρους μας. Δημοτική επιχείρηση ίδρυψης αποχέτευσης Δήμου Συνδικής. Με σεβασμό στο περιβάλλον και τους δημότες, συνεχίζουμε. Τα έπιπλα Χριστόπουλος παρουσιάζουν τα καλύτερά τους για σπίτια με υψηλές απαιτήσεις σε ποιότητα και στυλ. Απίθανες προτάσεις σε αναπαυτικά σαλόνια πρωταγωνιστούν το σπίτι και μετατρέπουν την καθημερινότητα σε μοναδική απόλαυση. Για ένα εκλεκτό οικογενειακό ή φιλικό γεύμα, οι προτάσεις σε τραπεζαρίες με υψηλό design και άψογη αισθητική δίνουν στο χώρο σας και στις στιγμές σας άλλον αέρα και άλλη διάσταση. Για το χώρο που χαλαρώνει την ψυχή και το σώμα σας, για την κρεβατοκάμαρά σας, θα βρείτε αυτό ακριβώς που θέλετε για να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον που θα σας ξεκουράζει και θα σας αναζωογονεί. Έπιπλα Χριστόπουλος και για το παιδικό δωμάτιο. Έπιπλο Χριστόπουλος. Ιδανικές επιλογές για μια όμορφη ζωή. Μόνο στο Χριστό Σερών. Τηλέφωνο 2321 078 281. Και τώρα τι κάνουμε? Ο ένας θέλει κρέπα, ο άλλος χάμπουργκερ, οι άλλοι βάφλες, πίτσα, καφέ και πάει λέγοντας. Έτσι θέλουμε 3-4 delivery. Να βρούμε τη χρυσή τομή να παραγγείλουμε. Πεινάω! Όταν θέλετε ποικιλία, ποιότητα και άμεση εξυπηρέτηση, μην ψάχνετε την χρυσή τομή. Πάρτε στο χρυσό delivery. Χρυσό delivery. Με τη μεγαλύτερη κατηγορία προϊόντων και μεγάλη ποικιλία αναπροϊόν, ικανοποιούμε κάθε γευστική σας απαίτηση. Και τώρα, στο κατάστημά μας, το πρώτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, θα βρείτε σπιτικά μαγειρεμένα φαγητά. Χρυσό delivery. Απολαύστε τα πιο λαχταριστά μενού στην πόρτα σας με ένα τηλέφωνό σας στο 2321 051-451 και για μαγειρευτά στο 2321-023-888. Είδαμε πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα και αυτή τη στιγμή. Πριν καλωσορίσουμε τον κύριο Τόσιο, που έχουμε να πούμε αρκετά και έχουμε και ένα δημοσίευμα το οποίο θα ήθελα να μας σχολιάσει, θα μιλήσουμε με τον κύριο Κρατίδη, το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΦΟΣΔΑ, καθώς έχουμε την απόρριψη της αίτησης της προσωρινής διαταγής των απολυμένων σε αυτό το φορέα. Κύριε Μουρατίδη, τι κάνετε? Καλό σας μεσημέρι. Πώς είστε? Καλό μεσημέρι, κύριε Μουρατίδη. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό το απορρίφθηκε η αίτηση της προσωρινής διαταγής των απολυμένων του ΦΟΣΔΑ? Ναι, όντως, εχθές εκδικάστηκε η αίτηση που έχουν καταθέσει οι παρατασιούχοι του φορέα που δεν ανανεώθηκε η σύμβασή τους. Ναι. Και το δικαστήριο απέριψε την αίτησή τους. Για προσωρινή διαταγή ήταν, τα ασφαλιστικά μέτρα θα εκδικαστούν μέσα στο Μάρτιο, στην οποία δεν, εντάξει, είναι μια απόφαση προσωρινή, με τα ασφαλιστικά μέτρα θα ξεκαθαρίσει ποια θα είναι πλέον η... Ναι, δηλαδή το ότι απορρίφθηκε η αίτησή τους, αυτό τι σημαίνει? Δουλεύουν, συνεχίζουν να δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι, όχι? Όχι, δεν δουλεύουν. Άμα τα κέρδιζαν, δηλαδή... Α, δεν δουλεύουν. Δεν δουλεύω. Άμα ήταν θετική, θα έρχονταν στη δουλειά μέχρι που να εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα. Είναι αρνητική και έτσι αναγκαστικά μέχρι που να εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα το Μάρτιο, δεν θα μπορούν να έρθουν στη δουλειά. Αυτό ήταν για τους 72 παρατασιούχους. Ήταν συμβασιούχοι, υπάρχει παράταση. Είχα πάρει την παράταση με υπουργική εντολή. Ναι. Δεν μου λέτε και. Ναι, πείτε μου. Για δεύτερη φορά. Είχαν πάρει μια φορά παράταση για 4 μήνες και για τώρα για άλλο ένα χρόνο. Ναι. Εάν δούλευαν και τον ένα χρόνο, μετά θα δικαιούνταν μονιμότητα, έτσι, με όλα αυτά τα οποία λέει ο νόμος. Ναι, λίγο γνωρίζουμε, έτσι, ναι. Κύριε Μουρατίδη, ωστόσο σε αυτό το θέμα θα υπήρχε παρέμβαση από την κυρία Γιώργο Βασίλειο, γιατί το θέμα έφτασε σε αυτή. Υπάρχει παρέμβαση μέχρι και σήμερα που μιλάμε? Σας έχουν ενημερώσει δηλαδή για κάτι? Σε αυτή την ενέργεια δεν έχει προβεί μόνο ο ΦΟΣΔΑ και το κλίμα και μήνες, έχουν προβεί και άλλη δήμη. Και μάλιστα μετά από ό,τι έχω ενημερωθεί, καθημερινά πλέον δίνει δεν ανανεώνει αυτές τις συμβάσεις, διότι όπως σας είπα δεν νομιμοποιούμαστε εμείς σαν διοίκηση και θα προσθούμε μπροστά σε πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες και καταλογισμό χρημάτων αν ανανεώνουμε αυτή τη σύμβαση
Την σύμβαση. Δεν είμαστε ο φορέας, ο ΦΟΣΔΑ, ο οποίος έκανε μόνο αυτή την ενέργεια. Δεν το κάνατε μόνο εσείς. Απλά βγαίνει ο ΦΟΣΔΑ μπροστά, καθώς είναι και αρκετοί. Αλλά μπορείτε να μου πείτε, ο Υπουργός, με ποιο στόχο και σκοπό ανανέωνε συνεχώς αυτές τις συμβάσεις, παρόλο που ήταν συνπροσωπικό και είχατε πάρει κι άλλους? Ναι, και όπως ξέρετε και έχουμε πει επανειλημμένα, ότι στο φορέα αυτή τη στιγμή έχουμε υπεράσιμο προσωπικό και η επιβάρυνση που έχουμε σαν φορέας είναι περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Εγώ η δικιά μου η θέση προσωπική είναι ότι δυστυχώς και η σημερινή κυβέρνηση ακολουθεί την ίδια πεπατημένη με τις προηγούμενες, παρότι παλιότερα ήταν στα κάγκελα και κατηγορούσε εκεί, ήταν στους δρόμους, ότι δεν θέλουν να υπάρχουν όμοιροι κάθε κυβέρνηση συμβασιούχοι με παράταση ή με μη παράταση, και επιθυμούσαν να έχει μόνιμο προσωπικό, αλλά λόγω είτε των εκλογών που θα έχουν, είτε μεθαύριο που θα έχουν τους ψήφους, για να τα έχουν και αυτοί τους ψηφοφόρους τους, γιατί ξέρετε τώρα το να δίνουν. Δηλαδή, πήραν κάποιους συμβασίους. Και σε μια με την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, είναι 15 με 20.000 σε όλη την Ελλάδα αυτοί οι παραθεσιούχοι, θα είχαν τα ωφέλη της κοινωνικής παλιότερα. Ναι. Πήραν λοιπόν, τους προσέλαβαν ως συμβασιούχους, τους έδωσαν μια παράταση 4 μηνών και τους δώσαν ακόμη ένα χρόνο. Βέβαια αυτό το χρόνο δεν τον δούλεψαν, ναι. Καθώς αν εργαζόντουσαν θα δικαιούνται μονιμότητα. Μου λέτε δηλαδή, ναι, ότι πήγαν να μονιμοποιήσουν ανθρώπους από το παράθυρο και τους δίναν και ελπίδες στους οικογενειάρχες αυτούς και περίμεναν αυτοί ότι θα είχαν και δουλειά. Κανονική εμπειρία όμως, λευκό κελί, στην κυριολεξία όμως. Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Μωρίδη, παρόλο που ότι εμείς μέσα από τα θεσμικά... Μ' ακούτε? Ναι, παρακαλώ. Παρόλο που μέσα από τα θεσμικά όργανα, όπως είναι η ΚΕΔΕ και η ΠΕΔ και το ΚΙΣ Μακεδονίας, έγιναν παρεμβάσεις πρωτού ψηφιστεί από τον Υπουργό, πρωτού υπογράψει αυτό το νόμο ο Υπουργός, διότι εμείς είχαμε και το πρόβλημα το ότι ήταν υπεράθυμη και η επιβάρυνση για το φορέα του 1,5 εκατομμυρίου και όπως γνωρίζετε ο φορέας είναι, τα χρήματα είναι καθαρά ανταποθετικά, δεν παίρνουν καμία επιχορήγηση από το κράτος, ναι, και μόνο χρήματα από προγράμματα. Παρόλο που έγινε και παρέμβαση μέσω του κ. Πατούλη και του κ. Κυρίζογλου στον Υπουργό να μην το κάνει αυτό δικαίως, αλλά να δώσει το δικαίωμα να πάρουν αυτούς που χρειαζόμαστε πραγματικά. Άρα ο κύριος Υπουργός προχώρησε σε αυτή την... Ο Υπουργός ήταν ο κύριος Βερναδάκης που ανανέωσε. Ο κύριος Βερναδάκης, πιστεύοντας και πιστεύω στηρίζοντας το κόμμα του και τη συνεργική. Και πού ήξερε ότι θα τον ψηφίζαν όλοι αυτοί τον κύριο Βερναδάκη, το κόμμα του δηλαδή, καθώς όταν προσλαμβάνεις ένα συμβασιούχο δεν του ζητάς και κάρτα φρονημάτων. Όχι, δεν είναι έτσι, αλλά εντάξει, ξέρετε λίγο πολύ πώς λειτουργούμε στην Ελλάδα. Αν όχι όλοι, κάποιοι θα στηρίζουν και θα ψηφίζουν. Για μένα προσωπικά ήταν για καθαρά λόγους ψηφοθυρίας. Χωρίς να σκέφτονται τι προβλήματα δημιουργούν σε φορείς ή σε δήμους της χώρας. Τώρα τι θα κάνετε, μας κάνετε έκπτωση σε αυτά που ζητάτε καθώς γλιτώνετε 1,5 εκατομμύριο? Κοιτάξτε, ο φορέας αυτή τη στιγμή... Θα δούμε πρώτα απ' όλα να περιμένουμε να τηλεσυνδικήσει η απόφαση. Έτσι δεν σημαίνει ότι. Εντάξει, μετά το Μάρτιο θα μας κάνετε την έκπτωση. Μπορεί να πούμε ασφαλιστικά μέτρα και να δικαιωθούν και να έρθουν ξανά στη δουλειά τους. Αλλά το 1,5 εκατομμύριο αυτή τη στιγμή έλειπε από το ταμείο του φορέα. Πώς έλειπε? Δεν κάναμε κάποια αύξηση, αλλά δεν θα υπάρχει κάποια μείωση. Γιατί σας είπα είναι ανταποκριτικά αυτά τα χρήματα. Μπαίνατε μέσα δηλαδή. Μπαίνατε μέσα 1,5 εκατομμύριο τη φορά. Ναι, μπαίναμε 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Μπαίνατε μέσα. Δηλαδή έχετε έλλειμμα στα ταμεία σας ως ΦΟΣΔΑ? Ναι, ίσως θα έπρεπε να περικόψουμε από κάπου αλλού, αν μπορούμε να περικόψουμε, γιατί δεν είναι κάποιες δαπάνες οι οποίες δεν έχουμε μισθούς εμείς ή κάτι άλλο που μπορούμε να κόψουμε εκεί και να τα δώσουμε εκεί. Απλώς θα υπήρχε πρόβλημα στα ταμεία του φορέα. Αυτό είναι σημαντικό. Άμα 2 χρόνια δουλέψουμε κάτι και έχουμε 3 εκατομμύρια μείον από τον προϋπολογισμό μας, θα δημιουργεί ένα μείον στον προϋπολογισμό του φορέα. Το οποίο θα... Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Με κάποιες ίσως αυξήσεις στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή όμως δεν προβλέπεται αυτό. Σας ευχαριστώ, κύριε Μουρατίδη. Να είστε καλά. Καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά νιώθω σκοράκι που κάθομαι πάνω από θέσεις εργαζομένων και συζητάω αν αυτοί απολύθηκαν ή αν κέρδισαν τα ασφαλιστικά μέτρα, καθώς αυτοί οι άνθρωποι είχαν την ελπίδα από έναν υπουργό ότι θα δούλευαν. Κυρία Μουρατίδη, τελευταία που φταίνε... Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Η τελευταία που φταίνε σε αυτή την περίπτωση και μιλάμε για το ΦΟΣΔΑ είναι οι εργαζόμενοι. Έτσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ δεν δέχομαι αυτό που είπε ο κ. Μωρατίδης ως μέλος του ΔΣ του ΦΟΣΔΑ, ότι η κυβέρνηση
Αυτοί τους πήρε ο συμβασιούχος όμως και από την καρδιά να ανέβουν σε μια νύχτα. Έκανε και η Δήμη μέσω αυτού του φορέα, με τις Δήμινες συμβάσεις και εκεί έγινε εξαγορά ψυχών, εκεί έγινε εξαγορά. Οι Δήμοι πού έχουν την ευθύνη τώρα. Παλιότερα, όταν ξεκίνησε να λειτουργεί ο Χιτά Παλιοκάστρου, όλοι αυτοί ήταν οι Δήμινες συμβάσεις. Έτσι, μέσω του φορέα τότε στις αίρες που, που είχαν οι Δήμοι και μετά μεταφέρθηκε αυτό στο ΦΟΣΔΑ. Αν ανατρέξετε δηλαδή, θα δείτε. Όλες οι προσλήψεις ήταν με συμβάσεις δήμινες, εξάμηνες. Τα ίδια άτομα. Φυσικά τα ίδια άτομα. Όχι, τα ίδια δεν μπορούσαν να τα πάρουν δύο φορές, αλλά αυτό δημιουργούσε μια ελπίδα. Του παίρναμε δύο μήνες, δουλεύανε, ξαναπαίρναμε. Κάποιοι δηλαδή, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, όσοι είχαν σχέση με το ΧΙΤΑ, έχουν κάνει και αυτοί κάνανε. Δίνανε ελπίδα και πέραν ψεφουλάκια. Γιατί ξέραν ότι ο κύριος Βερναδάκης θα έδινε. Αφήστε, αφήστε τι ήρθε, έκανε ο κύριος Βερναδάκης. Εγώ σας μιλάω πώς ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Και αυτό δείχνει άλλη μια φορά ότι δημιουργήθηκε ο ΦΟΣΔΑ. Υποτίθεται ότι είναι ένας φορέας που ήρθε να διαχειριστεί τα σκουπίδια, τα οποία ξέρετε την άποψή μου και σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Προχθές το συζητούσαμε, στη Σουηδία εισάγουν σκουπίδια. Εμείς εδώ δημιουργούμε φορείς που έχουν τη διαχείριση με ένα τεράστιο κόστος. Εδώ στην εκπομπή σας είχα την παρουσιάσει έγγραφο με ένα ποσό, νομίζω απίστευτο, 45 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, τα έξοδα και όπως είπε ο κ. Ματής, είναι τα αποδοτικά. Και βλέπω ότι κάθε χρόνο το κόστος για τους δημότες αυξάνονται, τα τέλη τα οποία πληρώνουν. Δεν βλέπουμε ολοκληρωμένη διαχείριση, δεν βλέπουμε να ολοκληρώνει το πρόγραμμα. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το έργο του Χιτά Παλιοκάστρου έχει δοθεί σε ένα μεγάλο εργολάβο. Αυτό υπερασπίστηκε η διοίκηση του ΦΟΣΔΑ, αυτό υπερασπίζεται η διοίκηση του ΦΟΣΔΑ. Και η τιμή των απορριμμάτων για το δημότη, τα τέλη θα αυξηθούν κι άλλο παραπάνω. Μάλιστα. Έτσι. Και ωραία. Πάνω σε αυτό. Ούτε καν τα σκουπίδια μας δεν μπορούν να διαχειριστούν. Ήμαρτον πια εδώ μέσα, αηδία. Μικροκομματικά παιχνίδια στην πλάτη. Μάλιστα. Όλων αυτών των οποίων πάνε δουλεύουν, λοιπόν. Ρίχνουν τον υδρότα τους και τους έχουν και σε ένα καθεστώς εκβιασμού. Ναι. Έμεσου. Τώρα, πριν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για την επίσκεψη του κυρίου Παπανδρέου, κακώς τη βγάλα τη λεζάντα, γιατί τώρα για τον κύριο Παπανδρέου θα μιλήσουμε. Τόση ώρα μιλούσαμε για άλλα θέματα. Μέλος κινήματος, όχι κίνδυσο. Δεν υπάρχει κίνδυσο ολόκληρη λέξη. Είναι κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών ή κίνημα. Πώς να το λέμε δηλαδή τώρα. Κίνημα. Θέλετε να το λέμε και όλο κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Κίνδυσο, τι δεν σας αρέσει και εσάς. Βάλτε κινήματος, βέβαια. Αυτό ξέρετε, ήταν μια προπαγάνδα του κύριου Πρετεντέρη, ο οποίος κατάφερε να το περάσει. Ο κύριος Πρετεντέρη. Κινήματος, κινήματος, παρακαλώ. Πήρε τα αρχικά ο κύριος Πρετεντέρη. Δεν είναι όμως, εδώ είναι μια κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών. Κίνημα σκέτο. Κίνημα λοιπόν. Όλο να το γράψουμε δεν χωράει. Αλλάξτε το, βρε παιδιά, το μέλος κινήματος. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς θέμα που δεν σας απασχολεί, δεν αφορά εσάς, μας αφορά όλους όμως. Το τρενάκι το περιβόητο στην πολιτεία του Νευκών άρχισε να λειτουργεί από σήμερα. Οι πρώτες πληροφορίες ήταν ότι δεν είχαμε άδεια από την τροχέα. Μιλώντας όμως με τον κύριο Ρεμπότα, μας είπε ότι είναι μια ολόκληρη ιστορία για να λειτουργήσει αυτό το τρενάκι. Καθώς εδώ στην πόλη των Σερών έχουμε και οδικό και εθνικό δίκτυο. Ήμαρτον και αυτό δηλαδή. Πού να το πω και να με πιστέψουν. Επομένως, έπρεπε να πάρουμε άδεια και από την περιφέρεια, η οποία άδεια από την περιφέρεια δεν ήταν θετική, καθώς θα δημιουργούνταν και κυκλοφοριακό χάος. Τέλος πάντων, το τρενάκι λειτουργεί από σήμερα. Είχε δίκιο ο κύριος Δήμου, λοιπόν, που μας έλεγε ότι δεν το έβλεπε να περνάει από τη Γεωργίου Παπανδρέου. Και φανερά εκνευρισμένος, ο κύριος Ρεμπότας είπε ότι ακόμα και για ένα τρενάκι πρέπει να πάρουμε άδεια και από τον ΕΟΝΤ. Ότι θα κυκλοφορεί στο κέντρο της πόλης των Σερών. Για πόσες μέρες είναι η πολιτεία των Ευχών. Ήμαρτον, ήμαρτον. Σταυρώστε μας δηλαδή. Κυρία μου, έτοπος πέρα από τη γραφειοκρατία, όταν υπάρχει μια εκδήλωση η οποία πραγματικά δίνει ένα άλλο χρώμα στις μέρες του Χριστουγέννου στην πόλη μας και όλοι είμαστε χαρούμενοι που υπάρχει ένα τέτοιο γεγονός, το οποίο θεωρώ ότι έχει πολλά περιθώρια καλύτερης οργάνωσης, καλύτερης έκφρασης και καλύτερης δράσης. Έτσι, για να φτάσουμε άλλες πόλεις. Οι οποίες πραγματικά γίνονται πόλους. Συγγνώμη λίγο. Πόλους. Παιδιά, δεν μας ακούτε το τι θέματα συζητάμε, έτσι δεν είναι. Είπαμε, βάλτε τη λεζάντα, βγάλτε τη λεζάντα, Παπανδρέου εσείς. Αφήστε τον. Ναι. Ας γίνεται και διαφήμιση τον κύριο Παπανδρέου. Πόλους. Κρατήστε την εκεί λοιπόν. Εμείς θα μιλάμε για το τρενάκι όμως. Ναι. Γίνεται πόλους έλξης, άλλες πόλεις. Να καταφέρουμε να το κάνουμε και εμείς εδώ στις Σέρες και όχι μόνο για τους Σεραίους, αλλά γενικά και από άλλους νομούς. Όταν ένα γεγονός όμως είναι μια φορά το χρόνο, νομίζω ότι τέτοια θέματα καλό θα είναι να προλαμβάνονται. Και όταν ξεκινάει με την έναξη. Έπρεπε να βγει ο ανάδοχος, λέει ο κύριος Ρεμπότας. Όλα αυτά, επειδή υπάρχει μια γραφειοκρατία, τη γνωρίζει ο κύριος Ρεμπότας, έμπειρος. Είναι χρόνια στην αυτοδιοίκηση, είναι χρόνια σε. Αυτό ναι, είναι. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά τα πράγματα θέλουν χρόνο, ξέρει ότι πρέπει να οριμάσουν κάποιες καταστάσεις. Καλό θα είναι δηλαδή για να απολαμβάνουν οι Σεραίοι, οι συνδημότες μας, όλες αυτές
τις υπηρεσίες και να έχει αυτό το που πραγματικά πρέπει να απορρέει από αυτήν την γιορτή εδώ στις Σέρες, να έχουν λυθεί αυτά τα θέματα πιο πριν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Ένας τηλεθετής ξέρετε τι λέει, ότι καλά κάνανε και καθυστερήσαν τη λειτουργία στο τρενάκι, καθώς θα πρέπει να περπατάμε και λίγο. Υπονοείτε κάτι, αγαπημένα μου τηλεθεατή, και εσείς τώρα. Μέρα και ώρα που είναι. Μην το πάρουμε, γιατί δεν κοστίζει φτηνά το τρενάκι. Είναι σχεδόν 15.000. Άμα το έχουμε και τη μισή περίοδο, να μην το πάρουμε το τρενάκι. Να τα δώσουμε κάπου αλλού. Να πάρουμε περισσότερα στολίδια. Λέω εγώ τώρα. Άμα προσέχουμε και το περπάτημά μας. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Παπανδρέου. Πώς πήγε η περιοδία, πώς πήγε η επίσκεψη εδώ? Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και είχε πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα όλη αυτή η διαδικασία, η οποία ο Γιώργος Παπανδρέος ως επικεφαλής του κλιμακίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει, το κίνημα έχει μια δομή κλιμακίων ανά την Ελλάδα, τα οποία έχουν αναλάβει την υποχρέωση της οργανωτικής δομής. Επισκέφθηκε την Ανατολική Μακεδονία, πήγε στη Ξάνθη, πήγε στη Δράμα και μετά εμβόλυμα στο πρόγραμμά του τον είχα εκφράσει την επιθυμία να επισκεφθούμε τον Δήμο Νέας Ζύχνης, ένας Δήμος που δεν είχαμε επισκεφτεί και υπήρχε η διάθεση να πάμε εκεί, να συνομιλήσουμε με τους δημότες της Νέας Ζύχνης, τον Δήμαρχο, τα προβλήματα που έχει η περιοχή, αλλά και θέλαμε και εγώ προσωπικά να ανεβούμε στην Σκοπιά Σερών, σε αυτό το χωριό, το απόμακρο χωριό του νομού μας, το οποίο έχει βαθιά δημοκρατική παράδοση και θέλαμε, ήταν μια επιθυμία και πολλών ανθρώπων από εκεί, από την περιοχή, να πάμε να επισκεφτούμε, να τους δούμε και να μιλήσουμε με τον Γιώργο Παπανδρέου. Ωραία. Νομίζω ότι και ο κόσμος, προσήλθε στο Δημαρχείο Σερών να υποδεχτεί τον Γιώργο Παπανδρέου σε συνθήκες παγωνιάς. Να πω ότι την ώρα που έφτασε ο Γιώργος Παπανδρέου το μεσημέρι, το κρύο ήταν πολικό. Παρ' όλα αυτά, εκεί τον περίμεναν να τον υποδεχτούν. Έγινε μια πάρα πολύ χρήσιμη συζήτηση με τον Ανδρέα τον Δαρατζή, τον Δήμαρχο, όσον αφορά τα προβλήματα που έχει ο Δήμος, ένας αγροτικός, κτηνοτροφικός Δήμος, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά σε τι κατάσταση βρίσκονται οι αγρότες μας αυτά τα χρόνια και κάτι πρέπει να γίνει, να υπάρξει ένας σχεδιασμός, να ξαναδούμε από την αρχή το πρωτογενή τομέα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο Γιώργος Παπανδρέου έχει να καταθέσει και το κίνημά μας πάρα πολύ σημαντικές απόψεις και θέσεις και φυσικά και για την αυτοδιοίκηση και τα προβλήματα τα οποία έχει ο Καλλικράτης, και αυτά συζητήθηκαν στην επίσκεψη με τον Δήμαρχο, και θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη και σημαντική επίσκεψη και το πέρασμα του Γιώργου Παπανδρέου από τον νομό μας. Μάλιστα. Ωραία. Να μην ξεχνάμε ότι πριν από 4 μήνες είχε ξαναεπισκεφτεί ο Γιώργος Παπανδρέου την πόλη των Σερών. Είχαμε πάει στο εργατικό κέντρο, ενημερωθήκαμε από τον πρόεδρο τότε του εργατικού κέντρου. Να καταλάβετε, αυτά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Πες. Έρχεται ένας αρχηγός κόμματος εδώ. Έτσι. Και τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κύριος Παπανδρέου, ο επικεφαλής του κινήματος. Ναι. Και πάτε τώρα εργατικά κέντρα, πάτε συναντιέστε με τους υπαλλήλους, βγείτε έξω στον κόσμο, κύριε Τόσιο, πείτε τις απόψεις του κινήματος. Αν μεθαύριο γίνουν εκλογές, ο απλός πολίτης γιατί να σας ψηφίσει? Θα πάει να ρωτήσει το εργατικό κέντρο τι συζήτησαν εκεί και ποιος θα είναι ο λόγος που μπορεί να στηρίξει με την ψήφο του το κίνημα. Κυρία... Δηλαδή, αυτές τις κινήσεις που τις βλέπω από όλα τα κόμματα επίσης σήμερα, δεν είναι λίγο ανάποδα. Δεν είμαστε σε αυτό το πράγμα. Να σας πω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου στη Δράμα, στη συζήτηση, την ανοιχτή συζήτηση που κάναμε στη Δράμα, η οποία διέρχεσε 5 ώρες, είχε μια ανοιχτή συνομιλία με όλους όσους ήρθαν και του βάλαν διάφορα θέματα και για την πορεία της χώρας και για την οικονομία και για την πορεία του κινήματος και όλα αυτά τα θέματα τα οποία μπορούσε ο καθένας να θέσει ως προσυζήτηση με τον Γιώργο Παπανδρέου. Ξέρετε, ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ένας άνθρωπος βαθιά δημοκράτης, ο οποίος πολλές φορές και εμάς μας εκπλήσει με την υπομονή του και με τη διάθεσή του να κάθεται επί ώρες και να συζητά τέτοιου είδους θέματα. Να σας πω ότι μετά την επίσκεψη, ένας λόγος ο οποίος επισκεφθήκαμε τη Σκοπιά και γευματίσαμε εκεί, ήταν και ακόμα και αυτός, για να έρθει ο κόσμος να καθίσουμε σε ένα περιβάλλον ήσυχο και να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Ο Γιώργος Παπανδρέου θεωρώ ότι είναι ο τελευταίος που δεν θέλει την επαφή με την κοινωνία, δεν θέλει την επαφή με τους πολίτες, ανεξάρτητα αν είμαστε, το έχω ξαναπεί, ότι τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μεγάλα συμφέροντα δεν θέλουν τη φωνή του Γιώργου Παπανδρέου. Και αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν το καταλάβετε. Γιατί δεν θέλουν τη φωνή του Παπανδρέου? Είναι ο μοναδικός. Θέλουν του Τσίπρα, θέλετε να πείτε, και δεν θέλουν του Παπανδρέου τώρα. Όχι. Ο Τσίπρας είναι πρωθυπουργός. Έχει ένα θεσμικό ρόλο. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή παρουσία στη Βουλή.
Έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά το μένος το οποίο αντιμετώπισε ο κ. Παπανδρέου, ακριβώς γιατί έθιξε αυτά τα συμφέροντα. Το καταλαβαίνουμε. Δεν τα έθιξε τα συμφέροντα, ένα λεπτό. Ούτε τις άδειες, ούτε το θέμα των αδειών. Πάρα πολύ καλά τα έθιξε. Ούτε ενόχλησε κανέναν. Και μια ζωή είχε και τα δικά του μέσα ο κ. Κυρία Μωραήτη, ποτέ δεν είχε δικά του μέσα ο κ. Παπανδρέου. Να σας πω και κάτι άλλο. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η διαπλοκή και τα συμφέροντα δεν είναι μόνο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι 10 μεγαλοεργολάβοι οι οποίοι έχουν έκφραση στα μέσα μαζικής, ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουν μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και έχουν και μια τεράστια επίσης παρέμβαση και θέσεις στο τραπεζικό σύστημα. Αν δεν έφαγαν οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, επί Παπανδρέου. Αντιλαμβάνεστε ότι αν δείτε τις μεταρρυθμίσεις του Γιώργου Παπανδρέου, θα καταλάβετε πάρα πολύ καλά γιατί κάποιοι είναι ενοχλημένοι και ακόμα συνεχίζουν να έχουν μένους. Και μίσος, θα έλεγα. Φράζεται ένα μίσος και έχει πες τόνι λάσπη απέναντι στο πρόσωπο του Γιώργου Παπανδρέου. Απλά. Αλλά να σας πω και κάτι, ότι εδώ οι δημοσιογράφοι των Σερών, και θέλω να τους ευχαριστήσω άλλη μια φορά και από εδώ, ότι η παρουσία των μέσων υπήρχε εκεί. Ρωτήθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, απάντησε σε ό,τι θέματα τον θέσαν οι δημοσιογράφοι. Ναι, και μέσω αυτής της διαδικασίας θεωρώ ότι ενημερώθηκαν και οι πολίτες του νομού Σερών. Ναι, είναι απορίες άξιο όμως πώς το κάθε μέσο δεν κυνηγάει έναν πρώην πρωθυπουργό για να του θέσει διάφορα ζητήματα, ίσον σημασίας ή όχι, και να έχει την απάντησή του. Γιατί ο κ. Παπανδρέου δεν είναι ένας πολιτικός που σήμερα είναι εκτός Βουλής, ωραία και τι έγινε. Ο κ. Παπανδρέου διετέλεσε πρωθυπουργός τούτης της χώρας. Ήταν αυτός ο οποίος ξεκίνησε τα μνημόνια. Θέλω να πω δηλαδή ότι μιλούσε με την Ευρώπη και μιλάει με την Ευρώπη. Είδε ότι δεν πήγαινε αλλού και οδηγηθήκαμε σε μια κατάσταση τέλος πάντων που δεν ήταν ευχάριστη για τον καθένα. Επομένως, δεν καταλαβαίνω γιατί τα μέσα, τα πανελλαδικά και τα συμφέροντα αυτά δεν θέλουν να μιλήσουν με έναν πρωθυπουργό, με έναν πρώην πρωθυπουργό και να του θέσουν ερωτήματα και αν θέλετε να το πω και λαϊκά, να τον κολλήσουν και στον τοίχο ή να τον βάλουν στη γωνία. Μάλλον δεν μπορούν να τον κολλήσουν στον τοίχο. Ελάτε γιατί τώρα. Και δυστυχώς, ξέρετε, σε αυτή την συγκυρία την οποία πληρώνει πάρα πολύ ακριβά και πάρα πολύ σκληρά ο ελληνικός λαός, ναι, κάποια συμφέροντα έχουν υποφοληθεί από αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Η φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, η πολιτική κατάσταση που επικράτησε μετά, έγινε τακτοποίηση συμφερόντων και συνεχίζουν κάποιοι στην πλάτη του ελληνικού λαού να κερδίσουν δισεκατομμύρια. Τακτοποίηση συμφερόντων. Βεβαίως έγινε τακτοποίηση συμφερόντων. Και μπορώ, δηλαδή, να σας πω. Για εξηγήστε μας. Σας εξηγώ ένα απλό θέμα. Το έχω ξαναπεί και είναι κάτι το οποίο δηλώνει και συνέχεια και ο κ. Παπανδρέου. Όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Βλέπουμε ότι ξεκίνησαν πληστηριασμοί. Τότε ο κ. Παπανδρέου, ως πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της κυβέρνησης, είχε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο όσον αφορά τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Ένας πυλώνας ήταν οι κοινές μετοχές, δηλαδή τα χρήματα που δινότανε, που δανειζότανε το ελληνικό δημόσιο και τα έδινε στις τράπεζες, στους συγγυήσεις, όλα εκείνα τα δισεκατομμύρια τα οποία δόθηκαν τότε, τα οποία τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και μετά δόθηκαν, δεν όχι μόνο επί Παπανδρέου. Ναι. Ο νόμος που ψήφισε τότε η κυβέρνηση Παπανδρέου με αντιδράσεις, ακόμα και μέσα στο ΠΑΣΟΚ, και το λέω μέσα στο ΠΑΣΟΚ για να σας πω τι έγινε μετά. Τι έγινε μετά την πτώση του Παπανδρέου. Ότι τότε πέρασε νόμο ο Γιώργος Παπανδρέου για κοινές μετοχές, που σημαίνει ότι όταν κάποτε οι τράπεζες θα ξανααποκτούσαν την αχρηματιστηριακή τους αξία, αυτά τα χρήματα όλα θα επέστρεφαν στο δηλαδή, δημόσιο ταμείο. Δηλαδή, έδινε η πολιτεία χρήματα στις τράπεζες, δανεισμένα βέβαια χρήματα. Δανεισμένα χρήματα. Τα οποία τα δανειζόταν με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, δινόταν στις τράπεζες. Έλεγε να πάρει μετοχές στο ελληνικό κράτος. Το κράτος. Ναι, για να μπορεί να ελέγξει τη λειτουργία των τραπεζών, να βγουν όλα αυτά τα οποία είχαν κάνει οι τραπεζίτες. Και είχαν φτάσει στις τράπεζες σε αυτό το επίπεδο που ήταν τότε. Και επίσης ένας δεύτερος σχεδιασμός, γιατί αυτό τι θα προσέδιδε στην κυβέρνηση. Θα είχε τον έλεγχο των τραπεζών. Θα μπορούσε τότε το δεύτερο βήμα, το οποίο είχε συζητηθεί τότε, αλλά χάθηκαν αυτά, δεν υπόθηκαν ποτέ, σαν να μην υπόθηκαν ποτέ. Το δεύτερο βήμα ήταν να δημιουργηθεί μια bad bank, μια κακή τράπεζα, η οποία θα μπορούσε, με παράλληλα έχοντας ψηφίσει και τον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ο οποίος είναι νόμος Παπανδρέου. Είναι νόμος ΠΑΣΟΚ, είναι κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Γιώργου Παπανδρέου. Κατσέλη. Τότε. Τώρα τον λέμε νόμο Κατσέλη, ξεχάσαμε ποιος πρωθυπουργός. Κατσέλη επί Παπανδρέου. Αλλά Κατσέλη να πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ του έχει καταργήσει τον νόμο. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ναι. Εγώ σας μιλάω τώρα για ένα, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για αντιμετώπιση του τραπεζικού τομέα. Κοινές μετοχές, άρα έλεγχο των τραπεζών και έλεγχο. Νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ώστε να σώσουμε
όλους αυτούς τους πολίτες οι οποίοι άμεσα θα κινδύνευαν με αυτά τα οποία έφερε η κρίση και δημιουργία μιας κακής τράπεζας, την οποία τώρα συζητάνε και στην Ελλαδία τι κάνανε, καλά, ώστε να πάει να αγοράσει τα δάνεια, αυτά τα δάνεια σήμερα που πουλούνται στο 10% στα funds της αξίας του δανείου. Και δεν έχει το δικαίωμα δανειολήπτης να πάει να το αγοράσει το δάνειο του και να το πληρώσει στο 10%. Πουλέται το δάνειο στο 10% στα funds και χρωστάει ο δανειολήπτης το 100% της αξίας του δανείου, ναι, του. Ναι, 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 ναι. Ενώ τότε υπήρχε το σχέδιο, ήταν ολοκληρωμένο το σχέδιο, εφόσον θα έχει τη διοίκηση των τραπεζών, τον έλεγχο, θα μπορούσαν οι τράπεζες αυτές να δώσουν τα δάνεια όλων όσων δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν, αυτό που δεν είχαν πραγματικά, αυτό που είχαν πραγματικά πρόβλημα, να τα πάρει αυτή η τράπεζα και να ξαναεξυγειάνει και να ξανακάνει βιώσιμους όλα αυτά τα νοικοκυριά. Αυτό ήταν το ολοκληρωμένο σχέδιο και το πρώτο, αλλά δεν τον πρώτο νόμο, κανείς, κυρία Μωράιτη, το πρώτο νόμο που άλλαξε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος ήταν να αλλάξουν το καθεστώς τον νόμο Παπανδρέου και να μην χρειάζεται να δίνουν οι τράπεζες κοινές μετοχές, δίναν προνομιούχες μετοχές, που ναι, μεν είχες το ποσοστό λόγω των χρημάτων που έδινε το κράτος, αλλά δεν είχες δικαίωμα στην διοίκηση. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό. Ήταν μια εξυπηρέτηση δηλαδή, των τραπεζιτών. Σήμερα που μιλάμε, ένα λεπτό. Σήμερα που μιλάμε, το κράτος μας έχει προνομιούχες μετοχές. Ναι, επομένως... αλλά έχουν χάσει τράπεζες στην αξία τους. Και πουλήθηκαν, η τελευταία ανακεφαλαίωση των τραπεζών που έγινε με μόλις 5 δις. Τότε μόνο ήταν 45 δις αυτά τα οποία δόθηκαν, ναι, στις τράπεζες. Τις έχουμε όμως. Έχουμε κάποια καθή αξία. Αλλά δεν έχουν αξία και δεν έχουμε και λόγο στην διοίκηση. Και το τραπεζικό σύστημα. Και αυτό που έγινε με τις τράπεζες. Το πλήρωσε ο ελληνικός λαός και δεν το πλήρωσαν οι τραπεζίτες. Σωστό. Τώρα, επειδή σήμερα αυτοί οι τραπεζίτες είναι, ναι, ο Βαρδιλογιάννης, έτσι, ξέρουμε ποιες οικογένειες είναι από πίσω και όλες αυτές έχουν και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ξέρεις, είναι το μέσο για να επιβάλλεις άλλα πράγματα. Ναι. Όλο αυτό το οποίο δημιουργήθηκε απέναντι στον Παπανδρέου, όλη αυτή η λάσπη. Ήταν ακριβώς, και όχι μόνο αυτό, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η οποία αφαίρεσε 2,5 δις από κάποιους μεγαλοβιομηχάνους του φαρμάκου. Ναι. Ο κύριος Γιαννακόπουλος έκανε 12 site που υβρίζανε καθημερινά τον κύριο Παπανδρέου. Αυτή είναι η κατάσταση. Πάντως, έτσι όπως μου τα λέτε, κανένας πολιτικός δεν έχει κανένα μέσο. Δεν καταλαβαίνω γιατί είμαστε βαθροκάνα, αλλά όταν. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δικά του μέσα. Καλά τώρα. Παπανδρέου δεν είχε δικά του μέσα. Ναι. Ο Σαμαράς δεν είχε δικά του μέσα. Ο Καραμαλής δεν είχε δικά του μέσα. Κανένας δεν είχε δικά του μέσα. Όλοι βρίζετε τα μέσα. Δεν βρίζουμε τα μέσα. Και όλους σας μισούν τα μέσα. Αλλά όλοι αρπάζουν στα μέσα. Είναι άλλο πράγμα τα περιφερειακά μέσα. Είναι άλλος ο ρόλος των μέσων. Όχι, να μας βάλετε και εμάς μέσα, σας παρακαλώ. Άλλος ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι άλλη δουλειά τους. Και δεν είναι αυτός. Ξέρουμε, ζούμε δυστυχώς. Και εγώ το έχουμε ξανασυζητήσει. Φυσικά πρέπει να μπουν κανόνες στο πλαίσιο της λειτουργίας των καναλιών. Αναλόγως με το κόστος των κανόνων αυτών. Και ξέρουμε πολύ καλά την σύνδεση που υπήρχε με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, με τις τράπεζες, μάλιστα, και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν. Ο Γιώργος Παπανδρέου στα 2 χρόνια ως πρωθυπουργός, όλες του οι μεταρρυθμίσεις ήταν ακριβώς σε μια σύγκρουση με αυτά τα συμφέροντα για να μπορέσει η χώρα να βγει γρήγορα από την κρίση και να τραβήξουμε μπρος. Αυτή είναι η συζήτηση, γι' αυτό δεν τον βγάζουν τον Πέτρο Παπανδρέου. Γιατί ξέρετε, αυτή η λάσπη μπορεί να έπιασε τόπο τότε, να έπεσε τον ελληνικό λαό ότι ο Γιώργος Παπανδρέου φταίει για όλα τα κακά της πλήρας μας. Δεν το ρίξαν τον Γιώργο Παπανδρέου, δεν το ρίξαν τα μέσα, τον έριξε το ποσό. Τι καταφέρνει, ναι. Η διαφορά. Ναι, και τα συμφέροντα, ξέρετε, έχουν ανθρώπους μέσα στα κόμματα. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Φυσικά. Φυσικά. Υπήρξε μια ρήξη τότε συμφερόντων. Ποια συμφέροντα ο καθένας υπηρετεί. Και αυτό είναι το μεγάλο δίλημά μας, όλους μας, όσους ασκούμε διοίκηση, είναι αν υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον ή υπηρετούμε κάποια άλλα συμφέροντα. Αυτό συμβαίνει. Δεν είναι κάτι ξένο στην πολιτική ζωή του τόπου, ούτε το πώς λειτουργούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα, ούτε το αποτέλεσμα μιας διαπλοκής. Αυτό είναι διαπλοκή. Mm-hmm. Διαπλοκή χρειάζονται 2 μέρη. Τα επιχειρηματικά συμφέροντα και κάποιοι πολιτικοί. Έτσι. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σου αλλά πω ότι... θεωρώ ότι αν είχε εξυπηρετήσει ο Γιώργος Παπανδρέου επιχειρηματικά συμφέροντα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είχαμε αυτή την αντιμετώπιση. Είχα από τώρα και για αυτόν τον αποκλεισμό. Τώρα, μη μου το βάζει γιατί, αυτό ως κερασάκι. Εξυπηρετήσατε κι εσείς πάρα πολλά συμφέροντα. Εάν αυτά τα συμφέροντα στη συνέχεια βρήκαν καλύτερα και σας πούλησαν, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και πραγματικά κάποια μέρα ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε. Κοιτάξτε, πριν πάμε στο διάλειμμα, αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και είδατε και κάποιοι μεγάλοι δημοσιογράφοι, στα νέα, ο κ. Παπαχρήστου, έχουν αρχίσει όλοι αυτοί. Ίσως μη πιστεύοντας ή έχοντας και μια ενοχή απέναντι σε αυτά τα οποία είπαν και γράψανε.
αλλά και ότι δεν τους δικαίωσε η πορεία των πραγμάτων, δηλαδή ότι αφισβητήσανε αυτά τα οποία έλεγε τότε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είχαν δικαίωμα να τα κρίνουν, όχι να τα αφισβητήσουν. Τα αφισβητήσανε, θεωρούσανε, αναδείξανε άλλες επιλογές, αναδείξανε τότε την επιλογή των Ζαπίων. Ένα, δύο, τρία, τα ισοδήματα. Τα οποία δεν υπήρξαν ποτέ. Και δεν τα αναδείξανε για την ψυχή της μάνας τους, ούτε για, για την υπονόμηση. Κύριε Κώσιο, και τα λεφτά υπάρχουν, ωραία, ακούστηκε. Κυρία Μωράιτη, και υπάρχει και δίκιο. Το συζητήσαμε και προχθές στη Δράμα. Λοιπόν. Το θέσανε και εδώ στις Σέρες. Το λεφτά υπάρχουν. Ναι, δεν το ακούω ολόκληρο. Υπόθηκε με 20 προϋποθέσεις. Ωραία, έχετε δίκιο. Και το κυρίαρχο σύνθημα τότε, και εδώ δέστε το ρόλο των μέσων. Το κυρίαρχο σύνθημα τότε της προεκλογικής εκστρατείας του Πασόκ και του Γιώργου Παπανδρέου ήταν ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Ήταν σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Και υπήρχε. Πάω να δικαιολογήσω τα λεφτά υπάρχουν και μου λέτε το αλλάζουμε. Χάθηκαν όλα τα άλλα που είπε ο Γιώργος Παπανδρέου. Δηλαδή είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Άρα είμαστε στα πρόθυρα του να λέει την ίδια ώρα λεφτά υπάρχουν για να σας τα μοιράσω. Ότι τα λεφτά υπάρχουν. Δεν μας είπε να τα μοιράσουμε. Ένα λεπτό. Όχι, έτσι πέρασε. Ότι έχουμε λεφτά να ξοδέψουμε. Εγώ εξακολουθώ να το πιστεύω και σήμερα ότι λεφτά υπάρχουν. Φυσικά υπάρχουν λεφτά. Έτσι. Το ότι δεν μπόρεσε, ενώ μας το έλεγε ο κ. Παπανδρέου, δεν μπόρεσε να τα πάρει αυτά τα λεφτά, να τα βάλει στα ταμεία του κράτους και να τα χρησιμοποιήσει όπως έπρεπε, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, κ. Τόσιο. Ψέματα δεν είπε. Και τα Ζάπια, μια χαρά μας τα έλεγαν. Το ότι δεν τα έκαναν πραγματικότητα, κακό του κεφαλιού τους. Και ο κύριος Τσίπρας, θυμάστε τι ωραία που μας τα έλεγε από εκεί, από την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Εγώ καθόμουν και τον έβαζα με ανοιχτό το στόμα. Ας συνοψίσω και όλα αυτά τα οποία λέτε. Μια χαρά μας τα λένε. Συμφωνούμε σε ένα κοινό πυρήνα. Ότι όλα αυτά εδώ, για να γίνουν αυτές οι αλλαγές οι θεσμικές, η αλλαγή που χρειαζόταν το κράτος. Ήθελε μια αλλαγή, ήθελε μια σύγκρουση. Ήταν μια σύγκρουση την οποία δεν ξεκίνησε να γίνεται. Λοιπόν, δεν έπρεπε να στηριχθεί από όλα τα κόμματα. Αυτό ήταν το τεράστιο εγκληματικό λάθος που κάναμε. Δεν στήριξαν και εσείς πια το λέτε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δέστε το αποτέλεσμα. Τέσσερις χώρες μπήκαν στο μνημόνιο. Τέσσερις χώρες. Οι τρεις βγήκαν από το μνημόνιο. Η δική μας χώρα πάει για τέταρτο μνημόνιο. Εντάξει. Γιατί άραγε. Ας δούμε τι συνέβη εκεί. Λοιπόν. Γιατί δεν παίρνουμε τα καλά παραδείγματα. Μη μου ξεφεύγετε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα ευχαριστήσουμε τα χειροποίητα Cookies Bar. Θα σας κεράσω. Κουραμπιεδάκια χριστουγεννιάτικα υπέροχα. Περηφανεύομαι. Λοιπόν, ξύρος καρπούς ίση που πίνουμε το καφεδάκι μας και αμέσως μετά θέλω να μου μιλήσετε γι' αυτό. Για αυτά τα ντοκουμέντα σοκ που βλέπουμε σήμερα. Δεν είναι δικό μου τίτλος. Να υποθέσω ότι είναι τίτλος των παραπολιτικών. Από την εφημερίδα του κύριου Μπόμπολα. Αμά πια με τον κύριο Μπόπολα, δεν τον ξέρω. Βρει με την όχι, δεν είναι του κυρίου. Το Έθνος, ήταν και στο Έθνος της Κυριακής Δημοσίας. Ναι, ήταν και στο Έθνος. Ναι. Είναι και στο Έθνος. Λοιπόν, για αυτά τα ντοκουμέντα, τέλος πάντων, για αυτό δεν το. Δεν μου βάζετε δύσκολα πάντως, να ξέρετε ότι υπάρχουν απαντήσεις για όλα. Τι υπάρχουν απαντήσεις, ότι δεν δέχτηκε το κούρεμα ο κύριος Παπανδρέου. Κοιτάξτε, αν μετά τις διαφημίσεις. Μετά τις διαφημίσεις και μετά το κέρασμα. Πάμε. Από το 1953 η εκλεκτή ποιότητα ξηρών καρπών από όλο τον κόσμο ψήνονται καθημερινά για εσάς αποκλειστικά στο εργαστήριό μας. Απολαύστε όμως ξηρούς καρπούς από ξηραμένα φρούτα και φρούτα με αντιξουδιωτικές ιδιότητες ως φυσική πηγή ενέργειας και δεξίας. Σύση, νοπά φύλλα κρούστας και κανταήφι για τραγανά και λαχταριστά σπιτικά γλυκά. Σύση, είδη ζαχαροπλαστικής φρεσκοαλεσμένος ελληνικός καφές. Σύση, και τώρα τα Χριστούγεννα, στο κατάστημά μας σας περιμένει μια μεγάλη ποικιλία από στολίδια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο που τρώγονται, ζαχαρωτές νυφάδες και ζαχαρωτές διακοσμήσεις για βασιλόπιτες που θα κλέψουν την παράσταση στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας. Σύση, και αν θέλετε κάτι ξεχωριστό και πρωτότυπο για το παιδικό σας πάρτι, προμηθευτείτε από το κατάστημά μας μαλλί της γριάς, μια λιχουδιά που θα λατρέψουν οι μικροί καλεσμένοι σας. Σύση. Από το 1953 στις καρδιές μας. Let it go, let it go.
Τηλε Αγρότη, η φυτοτεχνική προβατά, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα σου, σε ενημερώνει ότι τα λοιπάσματά μας είναι πρώτες απολύσεις σε Ελλάδα και Βαλκάνια. Γιατί είναι λοιπάσματα οργανοχημικά. Κοκόλι, εμπλουτισμένα με χουμικά οργανικά συστατικά, με μαγνήσιο, ψευδάργυρο, ασβέστιο και όλα τα άλλα εχνοστοιχεία. Αφομοιώνονται ευκολότερα από τα φυτά. Βελτιώνουν και αναζωογονούν το έδαφος. Ρυθμίζουν το pH του εδάφους. Είναι πιστοποιημένα και κυκλοφορούν με ειδική άδεια registration όπως τα φυτοφάρμακα. Είναι φθηνότερα επειδή επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη ύλη έρχεται απευθείας από τον Καναδά. Ελέγχονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα από τις κρατικές υπηρεσίες ώστε να διαπιστώνεται ότι περιέχουν όλα όσα αναγράφονται στις αναλύσεις. Και φυσικά σας τα προσφέρουμε πάντα στις καλύτερες τιμές. Νέες προσφορές 20-10-0 13 ευρώ, 16-20-0 14, 20-10-10 15, 15-15-15 με 17 ευρώ. Όλα σε συσκευασίες των 40 κιλών. Φυτοτεχνική προβατά Παναγιώτης Κρουτσίδης, ο πιστός σύμμαχος. Οι ευκαιρίες στην Ότο Μαυρίδης τρέχουν κάθε μέρα. Ότο Μαυρίδης, αυτοκίνητα εγγυημένα, απόλυτα ελεγμένα, σχεδόν καινούργια. Η Ότο Μαυρίδης σας εύχεται να έχετε ασφαλή ταξίδια με υγεία, αγάπη και καλή τύχη. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Learnit. Πάντα δίπλα στον άνεργο. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 29 έως 64 ετών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 120 ώρες κατάρτιση, 3 μήνες πρακτική και πιστοποίηση προσόντων. Εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 ευρώ με δυνατότητα μετατροπής σε σύμβαση εργασίας και απολαβές 5.500 ευρώ. Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Learnit, νούμερο 1 στα προγράμματα Voucher, παρέχει και εκπαιδευτικές σημειώσεις σε λάπτοπ για όλους τους επιτυχόντες. Για πληροφορίες καλέστε 2321-0-23-922. Θα μας βρείτε Γεωργίου Παπανδρέου 23 στο κέντρο της πόλης των Σερών και στα γραφεία μας σε Ηράκλεια και Σιδηρόκαστρο. Learnit, ο ηγέτης στη διαβίου μάθηση. Η αγάπη, η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά δεν κοστίζουν. Χαρίστε τα απλόχερα. Είναι η καλύτερη επένδυση. Από την Εταιρεία Οικονομικών Συμβούλων, Βέρος Κωνσταντίνος, καλή χρονιά. Μερικές εικόνες είναι καλύτερα να τις βλέπεις, αλλά ακόμα καλύτερα να τις ζεις. Καλωσορίσατε στα Ιαματικά Λωτρά Σιδηροκάστρου του Δήμου Συντικής. Μόλις 7 χιλιόμετρα από την πόλη, σε ιδανική τοποθεσία, με πανοραμική θέα, σας υποδέχεται ένας υπερσύγχρονος χώρος με φιλόξενη ατμόσφαιρα. Χαλαρώστε στα θερμά ιαματικά νερά του υδροθεραπευτηρίου. Αναζωογονηθείτε στο τμήμα μασάζ. Απολαύστε τη φιλοξενία στους χώρους του ξενοδοχείου Spa Resort Πηγή. Και αφαιθείτε στη σπάνια ομορφιά του τοπίου και στη θέα προς το όρος Μπέλες και το ποταμό Στριμώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 23 0 22 422. Γιατί στα Ιαματικά Λούτρα Σιδηροκάστρου κάθε επίσκεψη είναι και μια νέα εμπειρία. Και τώρα, στις γιορτές, σκεφτείτε έξυπνα. Ψωνίστε κρέατα από τον τόπο μας. Νόστιμα και υγιεινά. Τώρα στις γιορτές, σκεφτείτε με αγάπη. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Κρεοπολών εύχονται σε όλο τον κόσμο ειρήνη, υγεία και αγάπη. Και σε όλους τους συναδέλφους, δημιουργικό και κερδοφόρο το νέο έτος. Χρόνια πολλά! Ανακοίνωση για τους μαθητές της πρώτης γυμνασίου. Το Αριστοτέλειο εκπαιδευτήριο στη νέα ψηφιακή εποχή. Το Αριστοτέλειο προετοιμάζει τους μαθητές του για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Από το νέο σχολικό έτος, ένα τάμπλετ για κάθε μαθητή, ένας διαδραστικός πίνακας σε κάθε τάξη. Διδασκαλία με τη βοήθεια της πιο σύγχρονης τεχνολογίας όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Δώρο σε κάθε μαθητή, τάμπλετ 10 ιντζών με πληκτρολόγιο τετραπύρινο με Windows 8,1. Αποθήκευση του πρωινού μαθήματος στο τάμπλετ. Εκπαιδευτικές εφαρμογές που μετατρέπουν τη μάθηση σε δημιουργικό παιχνίδι. Και φυσικά δίνουμε τέλος στο ασήκωτο βάρος της σχολικής τσάντας. Δώρο σε όλους τους μαθητές και τους γονείς του σχολείου το πλήρες πακέτο του Office 365. Το σχολείο από φέτος είναι το Αριστοτέλειο. Το πιο σύγχρονο ψηφιακό σχολείο.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάντα έλεγα ότι ο κόσμος πρέπει να ακούει αυτά που λέμε στο διάλειμμα. Αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν σε δημοσίευμα που, όπως είπατε και εσείς, ξεκίνησε από το έθνος, αλλά βλέπω ότι σήμερα υπάρχει το... Υπάρχει μια αναπαραγωγή όλων αυτών των δεν είναι ακριβώς αναπαραγωγή, δεν είναι ακριβώς αναπαραγωγή, γιατί το βλέπουμε και στα παραπολιτικά, θα μου πείτε και τι είναι τα παραπολιτικά. Εντάξει. Την αποκάλυψε το πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Δεν ήθελε να γίνει κούρεμα του ελληνικού χρέους από την αρχή της κρίσης, το 10 δηλαδή, κάνει η εφημερίδα Έθνος της Κυριακής, που αναφέρεται σε συγκεκριμένα έγγραφα του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου και του Στροσκάν. Περιμένετε. Από την άλλη όμως, λέει ότι φωτιές άναψε το έγγραφο που κατέθεσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χαράκα Φαντάρη. Αυτό δεν είναι στο παραπολιτικά, είναι στο Crash Online. Στην Εξεταστική Επιτροπή, ναι, και όπως προκύπτει τα πρακτικά του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου με ημερομηνία 10 Μαΐου του 10, δηλαδή λίγες μέρες μετά το διάγγελμα από το Καστελόριζο, όπου ανακοίνωσε την ένταξη της χώρας στο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, ο κ. Παπανδρέου αρνήθηκε κούρεμα του ελληνικού χρέους παρόλο που του είχε προταθεί. Από το δούλο του. Ναι. Ωραία. Πρέπει να ξέρετε, όταν αναφέρεις κάποια γεγονότα, ναι, από όλα όσα συνέβησαν τότε, είναι εύλογο να βγαίνει ένα συμπέρασμα, το οποίο ξέρουμε γιατί υπηρετείται αυτό και γιατί θέλουν να χτυπηθεί ο Γιώργος Παπανδρέου ακόμα και τώρα. Ναι. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ειδικά η κυρία Καφαντάρη, δεν ξέρω αυτοί είχαν κάποια στιγμή πριν να απολογηθούν για αυτά που κάνανε στους πρώτους 7 μήνες και στο τρίτο και σκληρό μήνυμα. Αφήστε τώρα, η κυρία Καφαντάρη έφερε αυτό το έγγραφο. Θα αφήνω αυτό και θα απαντήσω ακριβώς πάνω σε αυτό. Ναι. Για να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές που μας βλέπουν και καλώς μπαίνουν τέτοια ζητήματα, για να μπορέσουν να καταλάβουν ακριβώς τι ακριβώς έχει συμβεί τότε. Τότε διοικητής της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας ήταν ο κύριος Τρισέ. Ναι. Και προκαλώ τον οποιονδήποτε να ανατρέξει τότε, αν βάλουν στο Google δηλώσεις Τρισέ το 2010, θα δει ότι ο κύριος Τρισέ σε όλες τις δηλώσεις δεν θέλαν καν τότε οι Ευρωπαίοι εταίροι να ακούσουν για κούρεμα του ελληνικού χρέους. Υποστήριζε η κυρία Μέλκερ, ο κύριος Τρισέ, ναι, και εσύ είναι αυτό ο Σαρκοζή, ότι δεν έχει ανάγκη τότε να κουρευτεί το χρέος. Ναι. Αυτό ήταν κάτι το οποίο έγινε μετά από μεγάλη προσπάθεια του Γιώργου Παπανδρέου, για να μην ξεχνάμε, γιατί ξέρετε, μετά από χρόνια, ναι, αυτά τα δημοσιεύματα ακριβώς σε αυτό επενδύουν, ότι ο λαός έχει ξεχάσει κάποια πράγματα, δεν τα θυμάται καλά. Ναι. Λέει, θα βγάλουμε αυτό το κομμάτι. Γιατί τότε τα ίδια μέσα κατηγόρησαν τον Γιώργο Παπανδρέου ότι συνομιλούσε με τον Στροσκάν και ήθελε το δούνο, έφερε το δούνο του στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι το δούνο του τότε είχε πολύ πιο προωθημένες και πολύ πιο εφικτές. Ναι, αλλά εδώ έχουμε πρακτικά του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου. Έτσι. Εγώ δεν αφισβητώ ότι το. Τα πρακτικά είναι υπαρκτά. Κυρία Μωραϊδέ, αυτό ακριβώς λέω. Ότι το ότι υπήρχε μια σύγκρουση. Η οποία σύγκρουση Δουνουτού και Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει και τώρα. Έτσι. Ναι, και τότε έλεγε το Δουνουτού ότι πρέπει άμεσα το χρέος να κουρευτεί. Κάτι άμεσα έβλεπε. Το χρέος να κουρευτεί για να γίνει βιώσιμο. Κάτι το οποίο δουλεύτηκε τότε και μας πήρε χρόνο και τα έχει ομολογήσει αυτά. Και τα έχει πει και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου στο βιβλίο του, το Game is Over. Αν διαβάσετε, ναι, την, ναι, ότι θέλαμε τότε να πετύχουμε, και ο Γιώργος Παπανδρέου πίεζε το Στροσκράν να πείσει τους Ευρωπαίους και προσπαθούσε και αυτές σε ανεπίσημες φυσικά πάντα συζητήσεις. Αλλά δεν δεχόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση την εισήγηση του Δούνου του να κοπεί το. Να... Γι' αυτό δεν δέχτηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, επειδή δεν δεχόταν οι σήμερα θεσμοί. Όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση. Εμείς είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα χρήματα, το 90% του προγράμματος, του πρώτου, τα 110 δις τα οποία δόθηκαν, το 90% των χρημάτων δόθηκαν από το Ταμείο Πιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο δημιουργήθηκε, δεν υπήρχε και δημιουργήθηκε τότε με την προσπάθεια που έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτά να τα λέμε, να ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα δεν είχε δυνατότητα και μηχανισμό στήριξης. Ναι. Εκείνος ο μηχανισμός στήριξης δημιουργήθηκε τότε. Και ναι, μεν η Μέρκελ έθεσε όρο να μπει το δούνο του για να δώσει την τεχνογνωσία την οποία είχε σε τέτοιου είδους διαδικασίες, γιατί η Ευρώπη ήταν ανέτοιμη να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους φαινόμενα, ναι, κρίσης, ναι, χρέους που είχαμε εμείς, που δεν μας δάνειζαν πλέον οι αγορές, ναι, με την πτώχευση στα πρόθυρα, με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται. Και παρόλα αυτά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τότε, και γι' αυτό το κατηγόρησαν τότε τον κ. Παπαδρέου, γιατί κάνει συναντήσεις με τον Στροσκάν, ήταν πολύ πιο ρεαλιστική. Και αυτό το έχει ομολογήσει και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ότι από τη μια μεριά δεν τολμούσαμε να μιλήσουμε για κούρεμα, γιατί μας το απαγόρευε ο Τρισέ, ο Κεντρικός Ευρωπαίος Τραπεζίτης. Από την άλλη μεριά ξέραμε όλοι και το γνωρίζαμε ότι αν περνούσε η πρόταση του Στροσκάν τότε και του Διεθνής Νομισματικού Ταμείου, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ καλύτερα για την Ελλάδα. Μάλιστα. Γιατί, αλλά τι φοβόταν οι Ευρωπαίοι.
Και γιατί μας αντιμετώπιζαν για να κατανοήσει ότι αν κουρευόταν το χρέος για πρώτη φορά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έδειχνε ότι δεν μπορεί, το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Και θα φοβόταν το μήνυμα προς τις αγορές. Γι' αυτό και μας αντιμετώπιζαν τότε ως μεμονωμένο φαινόμενο. Δεν θέλανε οι Ευρωπαίοι και η κυρία Μέρκελ σε καμία περίπτωση να αποκτήσει το φαινόμενο της Ελλάδας, ότι υπάρχει να πάρει τον ντόμινο αυτό που συνέβη μετά. Ότι και άλλες χώρες είχαν κρίση χρέους, αλλά το κρύβανε κάτω από το χαλάκι. Εμείς ναι, μεν ήμασταν αδύναμοι. Και σήμερα έχουν και άλλες χώρες κρίση, αλλά. Γι' αυτό, δεν έχουν. Με την αλλαγή τότε του Τρισέ, και αυτό το έχει πει και ο κύριος Παπανδρέου σε πολλές συζητήσεις που έχουμε κάνει, ότι αν ήταν ο σημερινός κεντρικός Ευρωπαίος τραπεζίτης, τα πράγματα για τη χώρα μας ήταν πάρα πολύ καλύτερα. Ωραία. Γι' αυτό και καταφέραμε με την αλλαγή. Έφυγε ο Τρισέ. Και τότε έγινε το μεγαλύτερο κούρημα το οποίο έχει γίνει ποτέ σε δημόσιο χρέος χώρας παγκοσμίως. Θα συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ? Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Υπάρχει μια αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή στον προοδευτικό χώρο και αυτή η αναγκαιότητα δεν προκύπτει από το να υπάρξει ένας νέος κομματικός οργανισμός. Προκύπτει ότι από μια αγωνία για την κοινωνία αυτές οι προοδευτικές δυνάμεις να ξαναβρεθούν όλες μαζί για να δώσουν λύση στα προβλήματα και στα διέξοδα που έχει σήμερα η χώρα μας και η κοινωνία μας. Όταν λέτε αυτές οι προοδευτικές δυνάμεις, ποιες εννοείτε? Γιατί εσείς ήσασταν ΠΑΣΟΚ, γίνατε κίνημα. Και ίσως να ξαναγυρίσετε στο ΠΑΣΟΚ. Αφήστε τις ταμπέλες και τα κόμματα. Εγώ σας μιλάω για το τι συμβαίνει κάτω. Υπάρχουν άνθρωποι, κοινωνία, στελέχη, πολίτες, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικοί. Πάντα υπήρχαν αυτοί. Σοσιαλιστές, δημοκράτες. Ναι. Υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό και κοινωνικό προσωπικό το οποίο υπάρχει εκεί. Το οποίο μετακινήθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι μείναν στο ΠΑΣΟΚ, κάποιοι ακολουθήσαν εμάς, κάποιοι πήγαν στο ποτάμι. Ναι. Όλος αυτός ο κόσμος σήμερα, προδομένος το μεγαλύτερο ποσοστό από την πολιτική επιλογή που έκανε να ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ, αναζητεί και αν θέλετε. Μπαίνει σε μια διαδικασία κριτικής και της δικής του επιλογής ότι εδώ πρέπει να υπάρξει κάτι ουσιαστικό από το χώρο της κεντροαριστεράς. Από όλες αυτές τις δυνάμεις. Αυτές οι δυνάμεις οι οποίες εκφράστηκαν το 2009-2011 με πρωθυπουργό τον κ. Παπανδρέου δείξανε έμπρακτα το πώς θα αλλάξει η πορεία αυτού του κράτους. Ναι. Ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις τότε πρέπει να συνεχιστούν. Γιατί ακόμα και σήμερα η δεν δημόσια καταλαβαίνω. Συζήτηση. Με το ΠΑΣΟΚ θα πάτε ή θα γίνει ένα καινούριο σύστημα δεν με άλλο όνομα? Λέω ποια είναι η κατάσταση, η κοινωνική. Ναι, την κοινωνική κατάσταση την ξέρουμε. Δεν καταλαβαίνουμε ποιος θα πάτε. Η αναγκαιότητα υπάρχει να δημιουργηθεί ένας πόλος. Καινούριος. Με άλλο όνομα. Δεν είναι, ήδη υπάρχει δημοκρατική συμπαράταξη, ως επικεφαλίδα που μπορεί να είμαστε όλοι εκεί. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι τι θα εκφράσουμε και τι πολιτική συμφωνία θα υπάρξει. Τι θα εκφράσετε τώρα? Ποιο θα είναι το πολιτικό πλαίσιο, ποιες θα είναι αρχές και ποιες είναι αξίες. Και θα σας πω τώρα. Αυτό θα το αποφασίσω τα μέλη και οι φίλοι. Ακούστε με τώρα ποιο είναι το κρίσιμο. Το κρίσιμο είναι αυτή η συζήτηση να γίνει δημόσια. Το κρίσιμο είναι να μιλήσουμε για τις πολιτικές. Το κρίσιμο είναι να συμφωνήσουμε ότι ο πολιτικός πυρήνας αυτής της κοινής πορείας θα είναι οι μεταρρυθμίσεις που γίνεται το 9-11. Βλέπουμε πολλούς συντρόφους στο ΠΑΣΟΚ, πολλά στελέχη, να μην τολμούν να πούνε το όνομα του κ. Παπανδρέου. Ήταν προχθές εδώ στη Τσέρες ο κ. Λοβέρδος και σε ρώτησε δημοσιογράφου. Ενώ έλεγε ότι εγώ ως Υπουργός Υγείας έκανα τη μεταρρύθμιση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και τον ρώτησε ο δημοσιογράφος εύλογα με πρωθυπουργό τον κ. Παπανδρέου. Δεν τολμούσε να πει το όνομα του κ. Παπανδρέου. Και δεν ήθελε να γιατί? Το πει. Και δεν γιατί? Ήθελε να το πει ο κ. Παπανδρέου. Γιατί δεν γιατί? Ήθελε ο κ. Λοβέρδου, γιατί? Κοιτάξτε, γιατί δεν ήθελε να το πει? Τι ήταν αυτό το οποίο μας έκανε να φύγουμε από το ΠΑΣΟΚ και το είναι δύσκολο να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί. Εντάξει, ξέρουμε τώρα τι έτσι. Ναι, για κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι το πρόβλημα, ναι. Το αντιλαμβάνονται πλέον οι φίλοι και τα μέλη του και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μια αγωνία, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βρεθούν ξανά σε υπουργικούς στόχους. Υπάρχει μια συζήτηση από κάποιους και εκφράζεται αυτό, ναι. Εκφράζεται ότι? Ως πρόταση, να πάμε να συγκυβερνήσουμε με τον Μητσοτάκη και με τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει όμως η άλλη πρόταση την οποία εμείς πρεσβεύουμε,
και λέμε ότι αυτός ο πολιτικός οργανισμός πρέπει να ξαναγίνει πόλος. Πρέπει να γίνει πόλος. Επομένως, τις καρακλίτες ξεχάσετε και πάμε μόνοι μας να δούμε πόσα πήγια πιάνουμε. Ως προϋπόθεση θα έχει ότι δεν θα συνεργαστούμε σε καμία περίπτωση με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Δεν έχουμε σχέση με αυτές τις δυνάμεις της συντήρησης. Ναι. Άλλωστε, αυτό, το κόμμα. Σήμερα δεν έχετε. Όχι, αυτό το κόμμα ήταν αυτό το οποίο έφερε την κρίση. Ο Κώστας ο Καραμαλής. Τώρα το μάθατε αυτό, έτσι. Δεν το ξέρατε από πριν. Ήταν αυτό το κόμμα οποίο, όταν έκανε την προσπάθεια, ναι, προσπάθεια ο Κώστας Παπανδρέου να αντιμετωπίσει την κρίση και τα πρόθυρα της χρεοκοπίας, είχαμε τον λαϊκισμό του κύριου Σαμαρά και τα Ζάπια 1-2-3. Ναι, αλλά μετά τρέξατε να συνεργαστείτε. Αυτό το κόμμα είναι τώρα το οποίο μας παρουσιάζεται ο κ. Μητσοτάκης ως μεταρρυθμιστής. Είναι αυτός ο οποίος τόλμησε τότε ως υπουργός να θέλει να ακυρώσει την διάβγεια. Και αυτό δείχνει πάρα πολλά. Κύριε Τόσιο, ένα λεπτό. Λοιπόν. Είναι αυτός που έχει αντιπρόεδρο του κύριου Γεωργιάδη. Ένα λεπτό. Έτσι. Λέω το εξής. Ήρθε τότε ο Σαμαράς με τα Ζάπια, σας έριξε, δεν ξέρω εγώ τι, και αμέσως τρέξετε να συνεργαστείτε για να σώσετε την περιβόητη χώρα ανάθεμά μας στη σωτηρία. Λοιπόν, περιμένετε. Δεν σώθηκε η χώρα. Έχουμε και άλλα μνημόνια τα οποία περιμένουμε. Καλώς να έρθουν. Σήμερα, λέτε εσείς, πάμε να ενωθούμε πάλι, όλοι οι σοσιολοτέτοιοι, δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω, δηλαδή ποιο όρο να προσδώσω σε αυτή την ομάδα, σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά να μην συνεργαστούμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και σας λέω εγώ μετά ότι γίνονται εκλογές, βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκη και δεν έχει αυτοδυναμία. Δεν θα το στηρίξετε. Όχι, δεν θα το στηρίξουμε. Αυτό πρέπει να είναι. Αυτή είναι μεγάλη απόφαση. Φυσικά. Αυτό είναι μεγάλη απόφαση. Δεν είμαστε στην πολιτική. Αυτό πρέπει να το καταλάβει και αυτή είναι η διαφορά του κ. Παπανδρέου. Δεν είμαστε στην πολιτική για την εξουσία. Κύριε Τόσκη, έχει ωραία και καλά, υπουργικά. Σόλοι και καλά, προσέξτε. Είμαστε, η ρήξη αυτή τη στιγμή και ο λόγος που δεν έχει οριμάσει και δεν έχει αποτυπωθεί αυτή η συμφωνία η πολιτική, ένας από τους βασικούς λόγους είναι αυτός ότι κάποιοι μέσα στο ΠΑΣΟΚ, μεγαλοστελέχοι, και δεν μιλάω για τους ψηφοφόρους. Με τους ψηφοφόρους δεν έχουμε τίποτα και συζητάμε καθημερινά. Είμαστε μαζί στην αγωνία που έχουμε για την εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων. Μιλάω για κάποια μεγαλοστελέχη, τα οποία πάλι βλέπουν τον εαυτό τους. Ποια μεγαλοστελέχη μου λέτε? Ο κύριος Λοβέρδος, ναι, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ναι, η κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος, ναι, Βενιζέλος, ναι, ο οποίος πλέον ανοιχτά μιλά για συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Έτσι. Όλοι αυτοί οι οποίοι προσβλέπουν και τους ενδιαφέρει η προσωπική του στρατηγική, που το αποτύπωμά της θα είναι και η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, μια υπουργική καρέκλα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι ωραία υπουργική καρέκλα. Αμαρτάνουν. Τι να κάνουμε τώρα για τα παιδιά. Όλους εμάς μας αφήνουν παγερά αδιάφορους. Εμείς λέμε εδώ ότι πρέπει να συζητήσουμε κυρίως για τα προβλήματα τα οποία έχει σήμερα ο ελληνικός λαός. Ναι. Πρέπει να δώσουμε μια προοδευτική λύση. Πρέπει να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες σταμάτησαν, οι οποίες είχαν πρόσημο υπέρ του λαού, υπέρ, ναι, των πολιτών, για να βγούμε επιτέλους αυτό το διέξοδο. Δηλαδή, και αυτό πρέπει να γίνει με μια διαδικασία ανοιχτή, για να ξαναπείσουμε, να ξαναβρούμε τη χαμένη αξιοπιστία του πολίτη με τους πολιτικούς. Πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες ότι όλοι εμείς που θα καθίσουμε σε αυτό το τραπέζι, το καθόμαστε και αγωνιούμε για την πορεία αυτού του τόπου. Όχι για να βρεθούμε σε υπουργικούς θόκους και σε υπουργικές καρέκλες. Αυτή είναι η διαφορά μας και αυτό είναι και το ανάχωμα το οποίο δεν αφήνει να εξελιχθούν τα πράγματα. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ούτε ένα Πασόκ του 4%, ούτε όλες αυτές οι σκόρπιες δυνάμεις οι οποίες υπάρχουν σήμερα, δεν θα μπορέσουν ουσιαστικά να επιδράσουν, πολιτικά εννοώ πάντα, στη λύση του προβλήματος που έχει η χώρα. Ναι. Έτσι. Άρα και θα έχουν πάντα το ψευδοδήλυμα της συνεργασίας. Άρα εσείς θέλετε να πάτε να συνεργαστείτε και με το Πασόκ, με ένα διαφορετικό όνομα, έτσι, δηλαδή υπάρχει η Δημοκρατική Συμπαράταξη, να πρεσβεύσετε αυτά τα οποία πιστεύετε, αλλά πέρα από υπουργικούς θόκους, εμβάζετε πολλές κόκκινες γραμμές. Μα δηλαδή, κυρία, να συνεργαστείτε με το Πασόκ χωρίς να είναι Πασόκ. Η γνώση μας επιλέγουμε τον δύσκολο δρόμο, αλλά είναι ο μοναδικός δρόμος που θα ξαναδώσει πολιτική οντότητα και αξιοπιστία σε αυτό το πολιτικό εγχείρημα, ναι, που πολλά θέλει να εκφράσει βάζετε την κεντροαριστερά και την αγωνία όλων αυτών των δυνάμεων. Έχετε πολλά απαγορευτικά, κύριε Τόσιο. Πασόκ που δεν θα είναι Πασόκ. Υπουργικούς στόχους, όχι. Καλή ζωή, όχι. Δεν θα έχετε τον πρώτο λόγο. Με είναι πολλά και δεν έχετε, ναι, και αρχηγό. Είναι πολλά για αυτούς που έχουν αυτή την οτροπία, αυτή την πολιτική κουλτούρα. Νοτροπία. Αυτή με την οποία καλά στέλνετε τώρα. Δεν πέρασαν χρόνια που έλεγαν πάντοτε ότι το Πασόκ θα είναι στην εξουσία καθώς όποιος θα βγαίνει θα συνεργάζεται μαζί του τώρα. Τι το συζητάμε.
Κυρία μου, λέτε αυτές οι λογικές στην Ελλάδα της κρίσης έχουν τελειώσει. Ποιες λογικές έχουν τελειώσει? Δεν ακούγατε τι λέγαμε για τους... Και όσες δυνάμεις τις υπηρετούν είναι οι δυνάμεις της συντήρησης. Εμείς, όλες, δεν υπηρετούμε, δηλαδή. Εμείς δεν υπηρετούμε τέτοιες λογικές και λέμε το εξής, το απλό και το αυτονόητο. Αν πραγματικά αυτές οι δυνάμεις που υπάρχουν σήμερα και αυτοπροσδιορίζονται στο κεντροαριστερό χώρο ως προοδευτικές δυνάμεις, να καθίσουν ανοιχτά σε ένα τραπέζι, πάνω σε ένα πλαίσιο αρχών και αξιών, πολιτικές θα πούμε, για πολιτική θα συζητήσουμε, για λύσεις των προβλημάτων θα συζητήσουμε, να συμφωνήσουμε. Κύριε Τόσκε, ότι αυτό είναι ο πολιτικός μας πυρήνας. Να το μισό του κομμάτι, δεν καταλαβαίνω τι λέτε τώρα. Θέλετε το Πασόκ να πουλήσει το μισό του κομμάτι, αυτούς που θέλουν να συνεργαστούν, να κάψουν τις ωραίες εκείνες μαύρες καρέκλες των Υπουργείων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα γραφειοκρατικό Πασόκ, το οποίο ναι, έχει τη σφραγίδα, ναι, και δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία υπηρετά και έπρεπε να υπηρετήσει η Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη. Ναι. Αλίμονο σε όλους εμάς, τους κεντροαριστερούς, τους προοδευτικούς, τους δημοκράτες, τους σοσιαλιστές, αλίμονο αν το δίλημά μας είναι υπουργική καρέκλα ή όχι και με ποιον ή όχι. Αλίμονο αν το Πασόκ σήμερα ή όλες αυτές οι δυνάμεις υπηρετούν τέτοιες λογικές. Με αυτές τις λογικές υπήρχε η σύγκρουση πριν φύγουμε από το Πασόκ. Με αυτές τις λογικές συνεχίζουμε να είμαστε στη σύγκρουση. Γιατί για να ξαναγεννηθεί το νέο, να ξαναγεννηθεί το πραγματικά προοδευτικό, το να ξαναγίνουμε πραγματικά αξιόπιστοι απέναντι στον ελληνικό λαό και να ακολουθήσει αυτό το εγχείρημα και να γίνουμε πόλος ο οποίος όχι θα δώσει λύση στα προβλήματα της κεντροαριστεράς. Θα δώσει λύση με τις προτάσεις του και τις πολιτικές που τα προτείνει στα προβλήματα της χώρας. Ακούστε τι λέει ένας τηλεθεατής. Έπρεπε, λέει, να μείνετε μέσα στο Πασόκ όλοι εσείς και ο Γιώργος Παπανδρέου, να πολεμήσετε το σύστημα μέσα στο ίδιο σας το κόμμα, για να θα φτάνατε έτσι κι αλλιώς, λέει, σε χαμηλά επίπεδα, αλλά μετά, λέει, θα μπορούσατε να ξανασηκωθείτε και πάλι όρθιοι. Και δεν είναι τώρα περίεργη άποψη. Κυρία Μωραϊτή, να σας πω την αλήθεια. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ καλό. Όπως οπότε καταλαβαίνω, πρέπει να είναι και του κόμματος. Είναι πάρα πολύ σωστά όλα αυτά τα οποία και καλώς λέγονται, αλλά παίρνουμε κομμάτια. Να υπενθυμίσω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν εκλεγμένος πρωθυπουργός και πρόεδρος του Πασόκ. Να γινόταν, λέει, το ξεσκαρτάρισμα από μέσα. Ωραίο αυτό. Να απαντήσω. Πάρα πολύ μου δίνει την ευκαιρία να πω την αφήγηση η οποία υπάρχει. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν εκλεγμένος πρωθυπουργός με 42% και πρόεδρος του Πασόκ. Ναι. Βλέπετε ότι τώρα πολύ σκληρότερα μέτρα, δύο κόμματα και εκεί έχουν ψηφίσει τα πάντα εις βάρος του ελληνικού λαού και εκεί 152 ψηφίζουν. Τότε υπονομεύτηκε αυτή η πορεία. Δεν στηρίχθηκε αυτή η πορεία από ένα κομμάτι του Πασόκ. Αυτό το κομμάτι του Πασόκ, το οποίο έχει ποντάρει στην πτώση του Γιώργου Παπανδρέου. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε και συνεργάστηκε με τον Αντώνη Σαμαρά και κάποιοι πήραν υπουργικού θόκου τότε. Ναι, έτσι, τότε ξεκίνησε. Ναι, έτσι, και μετά. Και δέχτηκαν να πάει ξανά η χώρα σε εκλογέ για να γίνει πρωθυπουργό ο Αντώνη Σαμαρά. Ναι. Και αυτοί να γίνουν αντιπρόεδροι και υπουργοί τότε σε εκείνη την κυβέρνηση. Ναι. Και κάποιοι άλλοι να διορίζονται. Δηλαδή, στο εκείνο το ντροπιαστικό 4-2-1, εκείνη τη συμφωνία 4-2-1, θυμάστε, για τη δημόσια διοίκηση. Όλα αυτά εμάς μας βρίσκαν απέναντι. Και ο Γιώργος Παπανδρέου, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος, δεν γνωρίζει ο λαός δυστυχώς, δεν γνωρίζει. Έστειλε πάμπολες επιστολές τότε στον Ευάγγελο Βενιζέλου και του ζητούσε συνέδριο του Πασόκ να συζητήσουμε όλα αυτά. Με επιστολές θα ξεκαθαρίσουμε το σκηνικό. Δεν θα λυρίξει τώρα. Έχει πέσει ο Γιώργος Παπανδρέου και τον έχουν οδηγήσει κάποιοι σε παρέτηση εκβιαστικά. Τον έχουν οδηγήσει κάποιοι σε παρέτηση εκβιαστικά. Φυσικά. Δηλαδή, πώς τον εκβιάζαν. Δεν ζητήθηκε τότε η παρέτηση του Γιώργου Παπανδρέου. Και δεν πάνε να τη ζητήσουν αυτοί οι καρεκλάκηδες και οι υπουργιάκηδες, οι οποίοι σήμερα πήγαν και εκεί που πήγαν και περνάνε καλά. Αυτή η χώρα υποφέρει γιατί κάποιοι κάνουν καριέρες. Και γίνανε πρωθυπουργοί και το λογαριασμό αυτών των προσωπικών στρατηγικών τις πληρώνει ο ελληνικός λαός. Δεν προέταξαν το εθνικό συμφέρον, προέταξαν το προσωπικό συμφέρον. Καλά κάνανε. Καλά κάνανε. Με τα 10.000 και που παίρνουν το μήνα. Με τα 10.000 και που παίρνουν το μήνα. Θα ξολογήσουν, θα προσμούσαν τα χνότα τους. Δεν έχουν προσόντα για να βγουν έξω στη ζωή. Μόνο εκεί μέσα με το ψέμα μπορεί να επιβιώσουν. Δεν πρέπει να αλλάξουμε αυτή την. Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε την. Πώς τον εκβίαζαν τον πρόεδρο? Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε. Πώς τον εκβίαζαν? Πού πήγαν κάποιοι που δεν θυμάστε? Τα ξεχάσατε τα γεγονότα? Θέλω να τα ξεχάσετε. Αφήστε τι θυμάμαι εγώ. Τα ξεχάσατε. Δεν ζητήθηκε η παρέτηση του Γιώργου Παπανδρέου και των βουλευτές του Πασόκ τότε? Αυτό το κομμάτι το οποίο ακολούθησε μετά τον κύριο Περιζέλο. Δεν έπρεπε να παραιτηθεί. Γιατί να παραιτηθεί τόσο εύκολα? Θέλω να τόσο πω. Εύκολα. Θέλω να πω, τόσο εύκολα. Δεν παραιτηθήκε τόσο εύκολα. Εσύ λέτε να είναι εύκολο ένας εν ενεργεία πρωθυπουργός, έχει ξαναπαραιτηθεί πρωθυπουργός για να μην φέρει τη χώρα του σε δύσκολη κατάσταση. Ο κύριος Τσίπρας διέγραψε το μισό ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε εκλογές, ξανά έκανε εκλογές για σοκοματικούς λόγους. Ναι, αλλά η χώρα που βρίσκεται σήμερα, δύο χρόνια μετά,
θα μπορούσε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εθνικό καθήκον και πατριωτικό καθήκον να τα κάνει όλα αυτά εις βάρος της πατρίδας του για να διασωθεί ο ίδιος. Εσείς τι θεωρείτε, για να σωθεί ο κ. Παπανδρέου έπρεπε το Πασόκ να φτάσει στο 4% ο ίδιος να πολεμάει τώρα για μια θέση στο πολιτικό σκηνικό και ο ΣΥΡΙΖΑ να αλωνίζει. Όχι, όχι. Το Πασόκ δεν έφτασε στο 4% με τον κ. Παπανδρέου. Θα συμμετείχουμε στις εκλογές του 2012. Ναι, δεν έφτασε, είναι αλήθεια. Στις εκλογές του 2012. Στις εκλογές του 2012. Το Πασόκ πήρε άλλα ποσοστά. Έχετε δίκιο. Έτσι, μετά έφτασε στο μετά 4%. Ναι. Γιατί κάποιοι μέσα από το Πασόκ ντρεπόταν τότε και δεν στήριξαν ποτέ τις μεταρρυθμίσεις, τις σημαντικότατες μεταρρυθμίσεις που έκανε η κυβέρνηση 9-11. Ωραία. Αυτά γίνανε. Επομένως, σήμερα, με όλα αυτά τα οποία μου λέτε, τα οποία είναι σκληρά. Οι παραχαράκτες, οι λασπολόγοι και όλοι αυτοί που θέλουν να διαγράψουν το σημαντικότερο έργο που έγινε το 9-11, δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν. Και έχουμε σαφέστατα δείγματα και σημαντικά, μπορεί αυτή τη στιγμή σε μικρό βαθμό, αλλά εγώ εισπράττω καθημερινά τη δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου. Παρόλα αυτά, ο Γιώργος Παπανδρέου δήλωσε προθέσεις εδώ σε ερώτηση δημοσιογράφου, αν είμαστε δικαιωμένους. Γιατί είμαστε δικαιωμένοι? Δεν είμαστε δικαιωμένοι για τη διάβγεια. Δεν είμαστε δικαιωμένοι για την ηλεκτρονική συλλογογράφηση. Μην μείνει μόνο στη δική του δικαίωση, σας παρακαλώ. Δηλαδή, και λίγο παρά έξω. Δεν νιώθω καμία απολύτως δικαίωση από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός υποφέρει. Πώς μπορείτε να συνεργαστείτε λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπους, όταν σας εκβίαζαν, όταν σας απειλούσαν, όταν σας ζόριζαν, όταν σας εξέθεταν, πώς μπορείτε να συνεργαστείτε με αυτούς τους ανθρώπους? Μπορούμε να συνεργαστούμε με τον οποιονδήποτε, ναι, στον χώρο μας, ναι, αρκεί να είναι συγκεκριμένο το πολιτικό πλαίσιο, ναι, οι αρχές και οι αξίες τις οποίες θα υπηρετήσει ο νέος πολιτικός οργανισμός. Και πότε το βλέπετε το σκηνικό αυτό να ξεκαθαρίσει? Εντάξει, δεν εξαρτάται από εμάς. Εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις μας. Πρόσφατα δήλωσε ο Γιώργος Παπανδρέου ότι του ζητήθηκε από τη Φόφη Γεννηματά να τη στείλει το πολιτικό πλαίσιο. Του το έχουμε αποστείλει το πολιτικό πλαίσιο. Α, ζητήθηκε και πολιτικό Φυσικά, πλαίσιο. Φυσικά. Ναι, η συζήτηση έτσι πρέπει να γίνει. Περιμένουμε την κυρία Γεννηματά. Γιατί ξέρετε, γίνεται και κάτι άλλο. Θα διώξει τον κύριο Βενιζέλο για να συζητήσει με τον κύριο Παπανδρέου. Γίνεται και κάτι άλλο και θέλω να το πω. Μου δίνει την ευκαιρία να το πω. Και να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ. Σε κάποιες εκδηλώσεις του Πασόκ, ναι, ανά την Ελλάδα, στους νομούς και εδώ στις Σέρρες έγινε, ναι, ναι, παίρνουν τηλέφωνο σε ψηφοφόρους, ναι, σε μέλη του χώρου μας, που έχουν αγωνία για να, ναι, βρεθούμε, ναι, όλοι, ναι, μαζί. Γιατί αυτή την αγωνία δεν σπάτουμε όλοι. Ναι. Τους λένε ότι τα βρήκαμε. Ελάτε. Άλλα λένε φυσικά. Αλήθεια. Άλλα λένε κατηδίαν και άλλα λένε δημοσίως. Δημοσίως υβρίζουν τον Πασό, υβρίζουν τον Γιώργο Παπανδρέου. Δηλαδή λένε στους παλιούς Πασοκτσίδες, στους σημερινούς Πασοκτσίδες, ελάτε και τα βρήκαμε με τον Παπανδρέου. Ελάτε, όλοι μαζί είμαστε. Πάνε αυτοί οι άνθρωποι, γιατί έχουν μια αγωνία για την εξέλιξη αυτής της προσπάθειας. Ναι. Και διαπιστώνουμε άλλα. Ανθρώπους σαν τον κύριο Λοβέντο που δεν μπορούσε να πει τη λέξη Παπανδρέου. Εντάξει, και αν την έλεγε, έτσι, δεν θα φορμαθούν. Και να πω και κάτι, γιατί υπάρχουν και τα πρακτικά των Υπουργικών Συμβουλίων. Ότι? Ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αποφάσισε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τον είπε ο Γιώργος Παπανδρέου να προχωρήσει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ο κύριος Λοβέρδος Υπουργός είχε στάσεις. Είχε στάσεις ο κύριος Λοβέρδος. Αλλά τώρα παίρνουμε το, αφού πέτυχε εκείνη η σύγκρουση την οποία προστάρισε ο κύριος Παπανδρέου, τώρα ο κύριος Λοβέρδος έρχεται και παίρνει τα εύσημα και λέει: εγώ την έκανα. Καλά. Δεν υπήρχε πρωθυπουργός τότε, δεν υπήρχε πολιτική βούληση, δεν υπήρχε υπουργικό συμβούλιο. Αφήστε το να κακοποιηθεί κάτι επιτέλους. Υπήρχαν μόνο υπουργοί. Υπήρχε ο Ραγκούσης που έκανε το Καλλικράτη άριστο. Υπήρχε η Κατσέλη που έκανε τον νόμο για την πρωτοβουλία, πάρα πολύ καλή. Υπήρχε η ηλεκτρονική συνταγογράφη που την έκανε ο Λοβέρδος. Δεν υπήρχε πρωθυπουργό. Δεν υπήρχε βούληση. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Τόσκο, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Να είμαστε καλά. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πάρα πολλές ώρες. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ και εμείς μένουμε συνεπέστατοι, ωραία, πέρα από τη δική μας την οργάνωση. Πέρα από το ότι πολλαπλασιάζονται τα μέλη και οι φίλοι τα οποία έρχονται κοντά στο κίνημα και συζητάμε καθημερινά. Είμαστε προσιλωμένοι στο να υπάρξει μια κοινή έκφραση για το καλό της χώρας, για το καλό της πορείας της χώρας. Δουλεύουμε προς αυτή την. Θα τα ξαναπούμε. Εάν δεν έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μέχρι και τα Χριστούγεννα, σας εύχομαι καλές γιορτές. Να περάσετε όμορφα και ήρεμα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη μία ακριβώς. Ευχαριστούμε τα χειροποίητα Cookies Μπαρά, τα οποία μένουν πιστά εδώ καθημερινά κοντά μας, όπως και τους ξηρούς καρπούς Σύση με τον ωραίο της καφέ, τον Μοσχομυριστό. Διαχειρός Ελένης με την Ελένη Γκολοβόδα αμέσως τώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.